Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ πέρα στο NSTV κάθε Τρίτη 7 με 8 το καθιερωμένο ραντεβού μας. Και σήμερα θα ασχοληθούμε όπως πάντα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά θα κάνουμε και μια αναφορά στα υπόλοιπα αθλήματα, καθώς το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και οι ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό τους, αλλά και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία πήρε το περσινό πρωτάθλημα και έχει μπει για τα καλά στην προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περίοδου με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και τον Ματιέ Βαλμπουενά να είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία ανανέωσαν τη συμφωνία τους με τους πρωταθλητές Ελλάδας και από την άλλη πλευρά ένα από τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν τη νέα ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είναι ο Κροάτης αμυντικός Βρυσάλικο, ο οποίος έφυγε από την ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης προκειμένου να ενισχύσει, όπως είπαμε, τους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ τον δρόμο προς το λιμάνι θα πάρουν και η Άβυλα, Αλία Γκίτς, αλλά και Πίπα, οι οποίοι είναι ήδη στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ελλάδας. Από και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Maccabi Haifa σε δύο αναμετρήσεις, οι οποίες θα γίνουν 20 και 27 Ιουλίου, κάτι το οποίο ανακοίνωσαν και οι Ισραηλοί πριν από λίγες ώρες. Από και πέρα, να πούμε ότι έχει μπει για τα καλά η προετοιμασία, έχει ξεκινήσει για τα καλά η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Και από εκεί πέρα να πάμε στον αιώνιο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου εχθές έγινε η πρώτη συνάντηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με πολλά νέα πρόσωπα. Τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος άφησε τον Πας Γιάννενα για να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Κριστιαν Γκάνεα, ένας αμυντικός, ο οποίος έφυγε από την ομάδα του Άρη. Δύο παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι θα στελεχώσουν το ρόστερ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές σε μια λαμπρή εκδήλωση παρουσίασε τις φανέλες της νέας αγωνιστικής περίοδου, οι οποίες όχι μόνο άφησαν πολύ καλές και θετικές εντυπώσεις προς τον κόσμο, αλλά κυρίως η μία εξ αυτών θα είναι αφιερωμένη στην Λεωφόρο, η οποία κλείνει σε λίγους μήνες τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Μάθαμε μάλιστα ότι δεν θα είναι οι μοναδικές μεταγραφές για τους πράσινους, καθώς ήδη έχουν βολιδοσκοπήσει τους μεταγραφικούς στόχους. Ένας εξ αυτών είναι ο Αργεντίνος Μπλάνκο, ο οποίος αναμένεται να στελεχώσει και αυτός με τη σειρά του την ομάδα του Παναθηναϊκού, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην Independiente της Αργεντινής και ήταν μάλιστα συμπαίκτης με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος, παίκτης ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Από και πέρα, σήμερα είναι η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε το αντίο του Μαουρίσιο, ενός παίκτη ο οποίος ήρθε πριν από 2 χρόνια περίπου στην ομάδα του Παναθηναϊκού και από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Αλ Νασρ με αρκετά οικονομικά ωφέλη για τον Βραζιλιάνο μέσο. Και στα ευχάριστα για τους πράσινους είναι η ανανέωση του συμβολέου με τον Φακούντο Σάντσες για έναν ακόμα χρόνο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εκεί όπου σιγά σιγά ολοκληρώνεται η Αγία Σοφιά, το γήπεδο Στολίδι, όπως θέλουν να λένε όλοι οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα φιλοξενήσει την ομάδα της ΑΕΚ, έχοντας αρκετά στοιχεία από το παρελθόν, όταν υπήρχε το Νίκος Γκούμας, αλλά φυσικά ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά
θα θέλει οποιοδήποτε Έλληνας φιλάθλος να επισκεφτεί. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο έγινε με χρηματοδότηση τόσο της ΑΕΚ όσο και της πολιτείας. Η ΟΠΑΠ Αρίνα, όπως θα είναι το όνομά της. Και μάλιστα θα είναι το γήπεδο το οποίο φιλοδοξούν άπαντες να είναι κάθε αγωνιστική γεμάτο, προκειμένου όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ να έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ομάδα τους. Από εκεί πέρα, εχθές τέθηκαν σε εφαρμογή τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου με τις τιμές να είναι λίγο καλύτερες από ό,τι ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου έπαιζε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, και να πούμε ότι δεν θα υπάρχουν θύρες 4, 7 και 13, γιατί όπως λένε από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, παραπέμπουν στις θύρες οργανωμένων των αντιπάλων τους, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, στο ό,τι αφορά τα μεταγραφικά για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, του νέου τεχνικού της ΑΕΚ. Πρώτος στόχος είναι ο Πινέδα, ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί το τελευταίο διάστημα την ομάδα της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα όμως δεν θα είναι ο μόνος. Έχουν ήδη μελετηθεί οι στόχοι οι οποίοι πρέπει να κινηθεί η ομάδα της, του Δικεφάλου, η ομάδα της Ένωσης. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία είτε θα αποτελέσουν παρελθόν, είτε θα είναι αυτά που θα απασχολήσουν τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, με το ρεπορτάζ να τρέχει συνεχώς για την ομάδα του Δικεφάλου, ο Λάτσι, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στη δεύτερη, απασχολεί τις Σλοβένικες Κόπερ και Τσέλιε. Από εκεί πέρα η διοίκηση είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για το μέλλον του νεαρού. Ενώ σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πρόσωπα, ήδη υπάρχει πρόταση από την Μοχούν Μπαγκάν για τον Κάριμ Ανσαριφάρντ. Μια ΑΕΚ η οποία έχει ήδη κλείσει και τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας. Ένα εξ αυτών θα είναι με την Ομόνια, σύμφωνα με όσα ακούγονται από την Κύπρο. Ομόνια η οποία κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα στην Μεγαλόνισο. Και από και πέρα κάποια σενάρια θέλουν τον Χατζησαφή, τον παίχτη από το Ιράν, να ενδιαφέρει την τουρκική Samsun Sport, και κάποια άλλα θέλουν τον Χατζηδιάκο να φεύγει από την Ολλανδία προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Δικεφάλου. Και από την ΑΕΚ να περάσουμε στον έτερο Δικέφαλο, στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ζωζέ Μπότο, να είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές αυτές. Ήδη ο Ράφα Σοάρες και ο Κουαλιάτα είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα την ασπρόμαυρη. Από εκεί πέρα έχουμε την ανανέωση της συμβολέου με τον τερματοφύλακα, τον Ζίβκοβ Ζίβκοβιτς, παρότι κάποια σχόλια υπήρχαν από πλευράς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τον Σέρβο τερματοφύλακα. Κάποιες φήμες μάλιστα λέγανε ότι υπήρχε πιθανότητα να φύγει από την ομάδα Θεσσαλονίκης, ωστόσο μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη φαίνεται ότι και ο Ρασβάν Τζουλτσέσκου όσο και η διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά ενεργοποίησαν αυτή τη συμφωνία με τον τερματοφύλακα από την Σερβία. Από εκεί πέρα στα μεταγραφικά υπάρχουν τα ονόματα των Νάσμπεργκ, ο οποίος έπαιζε στο νορβηγικό πρωτάθλημα με τη Βαλερέγκα, ο τερματοφύλακας Σκοτάρσκι, ο οποίος έπαιζε στον Άγιαξ και είναι ήδη προς Θεσσαλονίκη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έμαθε και τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εκεί όπου και φέτος θέλει να κάνει μια αξιόλογη πορεία όπως τη χρονιά που μας πέρασε, εκεί όπου έφτασε μέχρι και τους προημιτελικούς της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την βουλγαρική Λεύσκη, μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από αρκετά νεαρά παιδιά. Και το πρώτο παιχνίδι θα δοθεί στο Γεώργια Ασπαρούχοφ, το γήπεδο του βετεράνου άσου της Λεύσκη αλλά και του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Ένα μάτς το οποίο θα είναι στις 21 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στο γήπεδο της Τούμπας.
Μία τούμπα η οποία αναμένεται να φορέσει τα καλά της σε λίγο διάστημα, καθώς δόθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου των δύο κατασκευαστριών εταιριών, της Populous, αλλά και της άλλης εταιρείας, της οποίας θα σας πω ευθύς αμέσως, μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνει η νέα τούμπα, όπως την οραματίζονται οι φίλοι της ομάδας, μια τούμπα η οποία θα έχει ανώτατο όριο σε 35.000 θεατές. Και φυσικά έχει πάρει το πράσινο φως από την κυβέρνηση προκειμένου να αρχίσουν τα έργα και να πρημοδοτωθούν ανάλογα. Να πούμε κάτι ακόμα όσον αφορά την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, όπου εκτός των Κοτάρσκι και Νάσμπερκ, ήδη κάποιες πληροφορίες θέλουν και τον Πορτογάλο πρώην παίκτη της Μπενφίκα, τον Ντιάγκο Ντάντας, να ενδιαφέρει την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, και από τον ΠΑΟΚ να μεταβρεθούμε λίγο πιο δίπλα εκεί στην ομάδα του Άρη, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της με αρκετά καινούργια πρόσωπα. Ήδη η πρώτη μεταγραφή ήταν αυτή του Μάβη Σπίτσμαν, ενός παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα την χρονιά που μας πέρασε, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ήδη οι άνθρωποι των Κιτρίνων είχαν έρθει σε επαφή μαζί του από τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, όσο έτρεχε η υπόθεση για τις μεταγραφές και αν μπορούν να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, δόθηκε και εκεί το πράσινο φως και έτσι θα γίνει κανονικά η προετοιμασία όλη της ομάδας με τις μεταγραφές. Ήδη πολλά ονόματα ακούγονται για την ομάδα του Άρη από πλευράς του Χερμάν Μπούργκος, με τον Καμάτσο, έναν παίκτη που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη, πρώην παίκτη του εις Sporting Λισαβόνας, να είναι ψηλά στη λίστα του Αργεντίνου τεχνικού. Από και πέρα όμως, Άρης δεν θα υπάρχει για τους παίκτες Σάσα και Ματίγια, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Γκάνια, που είπαμε νωρίτερα ότι πήγε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας Άρης ο οποίος έμαθε και τον αντίπαλό του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η οποία θα είναι η άγνωστη στο ευρύ κοινό Γκόμελ από τη Λευκορωσία, μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι άπειρη σε όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και μάλιστα με κοινή δήλωση που έκαναν και οι δύο ομάδες, ζήτησαν από την UEFA να δοθούν και τα δύο παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ομάδα από την Λευκορωσία έχει την τιμωρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και το δεύτερο παιχνίδι μάλιστα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στο Κλειάνθης Βικελίδης στις 28 του επόμενου μήνα Ιουλίου. Πάμε και στα υπόλοιπα νέα, καθώς ο Όφι αποχαιρέτησε τον Βάτερμαν, ο οποίος θα είναι πλέον παίκτης της PSV Eindhoven. Ένας Όφι ο οποίος θα ξεκινήσει την προετοιμασία του την ερχόμενη Δευτέρα, όπου έχει ήδη προγραμματίσει και τα πρώτα φιλικά εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα της Λαμίας θα είναι αυτή η οποία θα συνεχίσει να απορρεύεται στα μεγάλα σαλόνια, καθώς επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι τον Μπαράζ της Βέρειας, που είχε βγει η πρωταλήτρια ομάδα της Super League 2 στον Βόρειο Όμιλο. Επικράτησε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Αθανάσιο Διάκος και έτσι θα συνεχίσει κανονικά και την νέα αγωνιστική περίοδο. Και μιας που λέγαμε για την Super League, να πούμε ότι για την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι υπάρχει γενική συνέλευση
από τις ομάδες μετόχους, καθώς θα υπάρχει συνάντηση όσον αφορά την νέα προεδρία του συνεταιρισμού με το όνομα του Πανουργιά Παπαϊωάννου, του Προέδρου της Λαμίας, να φιγουράρει σε ένα από τα ονόματα που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο της Προεδρίας, όπως είπαμε, της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, αλλά φυσικά να μάθουμε και το πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία φέτος θα είναι στις 20 Αυγούστου, καθώς μεσολαβούν τόσο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όσο και το Μουντιάλ που θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο στα γήπεδα του Κατάρ. Πάμε να δούμε και κάποιες ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, ξεκινώντας από την Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει στο νου της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έναν παίκτη τον οποίο ζήτησε από την ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, προκειμένου να καλύψει το κενό στην επίθεση. Από και πέρα όμως η είδηση που έρχεται από την Καταλωνία έχει να κάνει με το γήπεδο, το Camp Nou, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν για την νέα αγωνιστική περίοδο για τους Καταλανούς, καθώς θα γίνουν κάποιες εργασίες στο συγκεκριμένο γήπεδο και έτσι οι Blaugrana θα μεταφερθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελόνης, χωρητικότητας 55.000 θέσεων, κάτι το οποίο βέβαια θα είναι πρωτόγνωρο για την ομάδα της Μπαρτσελόνα, μια Μπαρτσελόνα η οποία κακά τα ψέματα ψάχνει να βρει και την ταυτότητά της από τα διάφορα οικονομικής φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, μετά και την πανδημία του κορονοϊού. Στην αιώνια αντίπαλό της, την Ρεάλ Μαδρίτης, οι πανηγυρισμοί δεν έχουν κοπάσει μετά το 14ο ευρωπαϊκό που κατέκτησε απέναντι στην ομάδα της Λίβερπουλ, καθώς ήδη έκλεισε τον Ρίντιγκερ, τον γερμανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως στη Τσέλσι, κάτι που θωρακίζει την άμυνα των Μερέγκες. Και φυσικά όλοι περιμένουν να δουν το τι θα γίνει με τις υπόλοιπες μεταγραφές που υπάρχουν στη λίστα του Κάρλο Αντσελότη. Από και πέρα η Μπάγερν έχει κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι με δύο πρώην παίχτες του Άγιαξ. Και τελευταία έτσι είδηση από τον ευρωπαϊκό χώρο έχει να κάνει με την ανανέωση του συμβολαίου του Νταβίτ Νέρες από την ομάδα της Μπενφίκα. Μία Μπενφίκα η οποία και αυτή έχει αρκετά προβλήματα να λύσει, καθώς τελευταία απασχολούν κάποια σκάνδαλα την ομάδα των Αετών. Μένει όμως να δούμε το πώς θα παρουσιαστεί την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν, τόσο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και από το χώρο του ποδοσφαίρου να περάσουμε σιγά σιγά προς το μπάσκετ, καθώς έχουμε πολλές ειδήσεις από το άθλημα της πορτοκαλί μπάλας με τους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί που ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από 6 χρόνια, επικρατώντας με 3-0 νίκες του Παναθηναϊκού. Στο αντίο, μάλιστα, του Γιώργου Πρίντεζη, ενός παίκτη που ήταν στη Λοβάτης όλα τα προηγούμενα χρόνια που αγωνίστηκε με την Ερυθρόλυκ Φανέλα. Σε ένα κατάμεστο, λοιπόν, στα Διρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα του Παναθηναϊκού με 93-74, δείχνοντας ότι ήρθε για να μείνει στην μεγάλη κατηγορία, καθώς τα προηγούμενα χρόνια θυμίζουμε ότι είχε φτάσει στο σημείο να παίζει μέχρι και την Α2 λόγω απόφασης της πειραιώτικης διοίκησης για τα θέματα της διαιτησίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος μπορεί να πει ότι είναι μια επιτυχημένη χρονιά από τη στιγμή που κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας μετά το 1997, αλλά φυσικά έφτασε μέχρι και το Final Four του Βελιγραδίου, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκα, εκεί όπου ένα τρίποντο του Βασίλη Μίσιτς της Ανατολού Εφές στον ημιτελικό τον άφησε εκτός κούπας, και φυσικά στο μικρό τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα με 84-74, κατακτώντας την άτυπη τέταρτη θέση.
Μια Ευρωλίγκα η οποία βέβαια δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν, καθώς μπαίνουμε πλέον σε νέα μονοπάτια με νέο ηγέτη πλέον, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα μετά την απομάκρυση του Τζόρντι Μπερτομέου, του εκτελεστικού διευθυντή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ήδη πληροφορίες θέλουν τον Ντέγιαν Μποντίρογκα να είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει αυτό το χρήσμα. Και μιας και λέγαμε για την Ευρωλίγκα της νέας αγωνιστικής περίοδου, να πούμε τις ομάδες οι οποίες θα παρτίζουν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχουμε λοιπόν την Άλμπα Βερολίνου, την Ανατολού Εφές, η οποία είναι κάτοχος και του τροπαίου για τις δύο τελευταίες χρονιές. Την Μονακό, την Αρμάνι Μιλάνο, την Μπασκόνια, τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελώνα, την Μπάγερ Μονάχου, την Φενέρμπαχτσε, την Βίλερμπαν, την Μακάμπι Τελαβίβ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ως εκπροσώπους από τη χώρα μας, την Παρτιζάν Βελιγραδίου, την Ρεάλ Μαδρίτης, τη Βαλένθια, τη Βίρτους Μπολόνια και τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αυτές θα είναι οι 18 ομάδες οι οποίες θα μπουν στον μαραθώνιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και φυσικά αυτό που παρατηρήσατε κάποιοι θα είναι φυσικά ότι λείπουν οι ρώσικες ομάδες μετά την τιμωρία που τους έχει επιβληθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά φυσικά και την Ευρωλίγκα, λόγω του πολέμου που υπάρχει με την Ουκρανία. Μάλιστα, τα νέα πρόσωπα θα είναι η Παρτιζάν και η Βαλένθια, δύο ομάδες οι οποίες πήραν την περίφημη wild card για να αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, η Βαλένθια θα είναι η τέταρτη ισπανική ομάδα. Από και πέρα, η Βίρτους Μπολόνια είναι μια ομάδα η οποία κατέκτησε την σεζόν που μας πέρασε, το EuroCup, την δεύτερη την τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωλίγκας, και φυσικά επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά κάποια νέα από ομάδες Ευρωλίγκα, να πούμε ότι στην Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, καθώς ο Σάσα Τζόρτζεβιτς αποτελεί παρελθόν, παρότι πήρε το πρωτάθλημα στην Τουρκία απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές. Προπονητής λοιπόν της ομάδας των Κιανοκίτρινων θα είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο οποίος αποχώρησε με τη σειρά του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, λέγοντας ναι στην ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Ήδη οι πρώτες κινήσεις έχουν να κάνουν με τον Σαγίκ, ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα, και τον Μότλεϊ, έναν Αμερικανό παίκτη. Βέβαια, δεν θα είναι οι μόνες κινήσεις, αναμένονται και άλλες στο προσεχές διάστημα. Από και πέρα, στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία κατέκτησε και αυτή τον τίτλο στην Ιταλία, απέναντι στην Virtus Bologna, ο Kyle Hines θα είναι ο παίκτης ο οποίος είπε το ναι στη συμφωνία με την ομάδα του Μιλάνου για να νεώσει την συμφωνία μαζί του. Και στην Villeurbanne υπάρχουν κάποια νέα που θέλουν τον Κωνσταντιντοκούμπο να απασχολεί και άλλες ομάδες πλην από την Γαλλία. Από και πέρα, να πούμε για κάποια άλλα νέα όσον αφορά την Ευρωλίγκα, ότι ο Κάτας, ο Όντετ Κάτας, που πέρασε και από την ομάδα του Παναθηναϊκού προπονητής, αλλά και στις αρχές του 2000 έως ως παίκτης με την πράσινη φανέλα, θα είναι ο νέος τεχνικός για την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ, στην ομάδα
την οποία ανδρώθηκε κιόλας μπασκετικά. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν να παίρνει μαζί του και τον Daryl Macon, τον παίκτη που έπαιξε τα τελευταία δύο χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτα με τη φανέλα της ΑΕΚ και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία φιγουράρουν ψηλά στη λίστα των προπονητών σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, όχι μόνο αυτές που αναφέραμε. Ενδεικτικά να σας πω ότι υπάρχουν φήμες και για την ομάδα Virtus Bologna, μια Virtus η οποία άφησε τον Τόρνικε Σενγγέλια, το πρώην παίκτη της ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αγωνίστηκε στην ομάδα της Virtus, κατακτώντας μάλιστα μαζί της και, και το ευρωπαϊκό τρόπαιο του EuroCup. Από και πέρα να επιστρέψω στα ελληνικά δεδομένα και να πούμε ότι ο Βασίλης Μουράτος ήδη κυκλοφορούν φήμες που θέλουν να πηγαίνει στην ομάδα του Προμηθέα, ένας Προμηθέας που σήμερα πέρασε μέσα από το κλειστό της Νεάπολης στον τέταρτο τελικό για τις θέσεις 3-4, επικρατώντας με 94-76 της Λάρισας, ισοφαρίζοντας έτσι τη σειρά σε 2-2. Κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει και πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση. Να θυμίσω ότι ο Προμηθέας είχε αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, από τον οποίο γνώρισε 3 ήττες, ενώ η Λάρισα ήταν η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, πηγαίνοντας ως τα 5 παιχνίδια την ομάδα του Παναθηναϊκού, του φιναλίστ του πρωταθλήματος Παναθηναϊκού. Και μιας που λέμε τώρα για Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπάρχει επαναδραστηριοποίηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του double από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας Δημήτρης Γιαννακόπουλος που εδώ και δύο χρόνια ήταν εκτός για προσωπικούς λόγους από τον Παναθηναϊκό, έχοντας αφήσει το πόστο του τον Δημήτρη Διαμαντίδη αλλά και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μαζί με κάποιους άλλους συνεργάτες να τρέξουν τον σχεδιασμό του πρωταθλητή μέχρι την φετινή σεζόν του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, άπαντες νομίζω ότι έχουν χαρεί για αυτή την είδηση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για την θύρα 13, το οργανωμένο κομμάτι του Παναθηναϊκού, η οποία με σημερινή της ανακοίνωση θέτει την άπαντες στο πλευρό της νέας διοίκησης με στόχο να αφήσουν τα πάντα στο παρελθόν και να πορευτούν με καθαρότερο μυαλό εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα βρει τον Παναθηναϊκό να έχει το δικό του γήπεδο, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς έχει παραχωρηθεί από την πολιτεία για τα επόμενα 49 χρόνια. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βέβαια θα αρχίσει σιγά σιγά και τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου με πολλά νέα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το ρόστερ. Κάποιες πληροφορίες θέλουν από πλευράς διοίκησης να έχουν έρθει σε επαφή με κάποιους προπονητές, ήδη τα ονόματα των Τσάβ Πασκουάλ, Σάσα Τζόρτσεβιτς, Γιάννη Σφερόπουλου έχουν τεθεί επιτάπητος, ωστόσο ακόμα δεν έχει ελεχθεί ποιος θα είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για να κάτσει στον πάγκο μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Πρίφτη πριν από λίγους μήνες, αλλά και τον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα να την πάει μέχρι και τους τελικούς. Από εκεί πέρα πολλά είναι τα ονόματα τα οποία, όπως είπαμε, θα αποχωρήσουν αλλά και θα έρθουν στην ομάδα του Τριφυλλιού, με το βάρος να πέφτει ειδικότερα στον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων από την Ευρώπη αλλά και από το NBA. Ωστόσο το buyout είναι στο ποσό των 4 εκατομμυρίων, ένα ποσό που μέχρι στιγμής είναι αυστηρά υπερβολικό για κάποιες ομάδες του NBA, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Συνήθως κινούνται για παίκτες οι οποίοι έχουν χαμηλότερο ποσό. Με να δούμε βέβαια και τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Από εκεί πέρα
Ήδη υπάρχουν κάποια ονόματα που δείχνουν ότι είναι ψηλά στη λίστα των πρασίνων. Θα έχετε διαβάσει όλοι ή θα έχετε ακούσει για τον Τόμας Ερτέλ, τον Γάλλο γκάρντ, πρώην παίκτη της Ρεάλ αλλά και της Μπαρτσελόνα. Αλλά και πολλά ονόματα από τον ελληνικό χώρο. Μάλιστα, ο Κάρο Γουάιτ και ο Τζέρεμι Έβανς ήδη είναι τα πρώτα ονόματα τα οποία αποχώρησαν από την ομάδα, όπως και ο Λεωνίδας Κασελάκης, με πληροφορίες να λένε ότι κατευθύνεται προς την ομάδα του Περιστερίου. Ένα Περιστέρι το οποίο πλέον θα έχει στον πάγκο του μετά τον Μίλαν Τόμιτς, που ανέλαβε την ομάδα των δυτικών προαστίων την περσινή σεζόν, τον Βασίλη Σφανούλη, ο οποίος πρόσφατα προπόνησε την ομάδα των επιλέκτων της Adidas Next Generation. Πάμε όμως εμείς να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μουσική, και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του NSTV για την εκπομπή Flash Sport, κάθε Τρίτη 7 με 8 το καθιερωμένο ραντεβού μας.
Λέγαμε λοιπόν, είχαμε αναπτύξει στο πρώτο μέρος εκπομπής τα ποδοσφαιρικά θέματα, αλλά και κάποια θέματα από το χώρο του μπάσκετ. Και πάμε να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής μας, καθώς πριν από λίγη ώρα παρουσιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη ο νέος προπονητής της ομάδας της Φενέρμπαχτσε, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι θέλει να γράψει ιστορία και ότι μιλάει η ομάδα του με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, τον πρώην παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έναν παίκτη ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία με την φανέλα της Ντάρου Σάφακα, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Από και πέρα να πούμε ότι ο προπονητής εθνικής μας ομάδας, ο Δημήτρης Ιτούδης, πέραν των υποχρεώσεων που θα έχει με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, έχει στο μυαλό του τον αγώνα της εθνικής κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, έναν αγώνα το οποίο θα είναι στις 30 του μήνα. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε, κάλεσε στην εθνική πέραν των άλλων συνεργατών που έχει, τον Ισίδωρο Κουτσό αλλά και τον Σωτήρη Μανολόπουλο, κάλεσε εν όψη του Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο, τους Γιάννη Σφερόπουλο, Δημήτρη Πύρυφτη αλλά και Γιώργο Μπαρτζόκα να δώσουν και αυτοί το παρόν και να συμπράξουν όλοι μαζί για το καλό της εθνικής. Μια εθνική η οποία βέβαια έχει μπροστά της, όπως είπαμε, τον αγώνα με την Μεγάλη Βρετανία στις 30 του μήνα, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Λάρισα. Και μάλιστα, σήμερα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έδωσε στη δημοσιότητα τα 24 ονόματα, τα οποία αποτελούν την προεπιλογή της Γαλανόλευκης, όπου στη λίστα που παρουσιάστηκε φιγουράρει το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, του παίχτη του Ολυμπιακού. Πάμε όμως να δούμε εμείς ποια άλλα είναι τα ονόματα τα οποία θα δώσουν, όπως είπαμε, το παρόν σε αυτή την προετοιμασία. Έχουμε λοιπόν τον Νίκα Λάθη, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Κώστα Σλούκα, τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον Ιωάννη Παπαπέτρου, τον Βασίλη Καβαδά, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον Δημήτρη Αγραβάνη, τον Λεωνίδα Κασελάκη, τον Νίκο Γκίκα, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Μιχάλη Λούτζη, τον Βασίλη Μουράτο, τον Ελευθέρη Μποχορίδη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Δημήτρη Μωραΐτη, τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, τον Νίκο Χουγκάζ, τον Κωστή Γόντικα, τον Γιάννη Κουζέλογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Γιώργο Τσαλμπούρη, τον Γιώργο Καλαϊτζάκη και τον Αλέξανδρο Σάμο Ντούροφ. Μια προετοιμασία της εθνικής ομάδας η οποία θα αρχίσει την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή στις 24 του μήνα, στο γήπεδο του Περιστερίου. Οι προπονήσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 του μήνα και το πρωί της Δευτέρας η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Λάρισα προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία της αλλά και να αγωνιστεί κόντρα, όπως είπαμε, στην Μεγάλη Βρετανία για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από και πέρα να πούμε όσον αφορά την εθνική ομάδα ότι ο Βαγγέλης Ζόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, σήμερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου για όλα όσα απασχολούν το τελευταίο διάστημα την Ομοσπονδία που έχει να κάνει με το κομμάτι της διαιτησίας, με το κομμάτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τα όσα έχουν ελεγχθεί κατά τη διάρκεια των τελικών, αλλά φυσικά και το τι μελιγενέστε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο στα ευρωπαϊκά κύπελα, ειδικότερα στο Basketball Champions League, με την πλευρά της ΕΟΚ να λέει ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί μαζί με τον ΠΑΟΚ τη Λάρισα στο Basketball Champions League. Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί εάν τυχόν δεν έχουν μελετηθεί και δεν έχουν αδειοδοτηθεί οι φάκελοι των συγκεκριμένων ομάδων. Λάρισα, Απόλλωνα Πατρών, ΑΕΚ και Άρη, οι οποίοι το θέμα είναι ότι αν δεν καλύψουν γρήγορα κάποιες οφειλές που υπάρχουν στους φακέλους οικονομικής φύσεως, αυτομάτως δεν θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου και θα βρεθούν στην αμέσως κατώτατη κατηγορία, όπως ορίζουν και οι κανονισμοί. Με τον πρόεδρο της ΑΕΚ και το μεγαλομέτωχο, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, μάλιστα να ρίχνει τα βέλη του σήμερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε
η κυτρινό-μαυρή ΚΑΕ όσον αφορά τα όσα λέχθηκαν εκεί. Και μάλιστα, συγκεκριμένα ο κύριος Αγγελόπουλος κατέθεσε φάκελο, όπως υποστηρίζει, και μάλιστα με τις, σχετικά με τις καταγγελίες στην Εισαγγελία Αθηνών, όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, όπως είπαμε, δίνοντας βέβαια τα βέλη του προς την διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας και τον Ευαγγέλη Λόλιο, μια ΑΕΚ η οποία βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει φτάσει τον αριθμό ρεκόρ όσον αφορά τις τιμωρίες της από την, Παγκόσμια Ομοσπονδία, στα 20 μπαν, κάτι που δεν της επέτρεψε να έχει κάποιες μεταγραφές με τα οικονομικά δεδομένα που ήθελαν όλοι στην ομάδα της ΑΕΚ. Από και πέρα να πούμε κάποιες άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του μπάσκετ και έχουν να κάνουν με ομάδες από το NBA. Ένα NBA το οποίο ολοκληρώθηκε με τους Golden State Warriors να κερδίζουν στους τελικούς την ομάδα των Boston Celtics και να κατακτούν το τέταρτο πρωτάθλημα την τελευταία 8 ετία, με τον Steph Curry να είναι ο πρωταγωνιστής των τελικών μαζί με την παρέα του, τον Clay Thompson, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες. Μια ομάδα των Golden State η οποία επέστρεψε στους τίτλους μετά από ένα διάλειμμα, τους τίτλους από την ομάδα των Milwaukee Bucks αλλά και τους Toronto Raptors. Και από την άλλη πλευρά οι Boston Celtics, οι οποίοι περίμεναν πολλά από τον Jason Tatum, ωστόσο αυτός στους τελικούς ήταν ο συμπαρών και ειδικότερα στο τέταρτο 12 λεπτό της σειράς των αγώνων, όταν δεν βοήθησε αρκετά τους Celtics για να φτάσουν σε αυτόν τον τίτλο. Από και πέρα να πούμε ότι στην Ισπανία, όπως είπαμε νωρίτερα, η Real κατέκτησε το τρόπαιο του πρωταθλήματος απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον Πάμπλο Λάσο να είναι το τιμόμενο πρόσωπο από τους Μερέγκες, με όσα έχει τραβήξει το τελευταίο διάστημα από θέματα υγείας. Μια Real η οποία βέβαια έχει ως σκοπό να παρουσιαστεί πιο δυνατή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στην Αδριατική Λίγκα είχαμε την επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα επί της Παρτιζάν Βελιγραδίου σε επεισοδιακούς τελικούς και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την γειτονική χώρα, την Σερβία, θα υπάρξουν κυρώσεις στην ομάδα της Παρτιζάν, καθώς δεν κατέβηκε στα σέρβικα play-off, ενώ θα υπάρχουν κάποιες ποινές σχετικά με τα επεισόδια που προκλήθηκαν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας απέναντι στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Από εκεί και πέρα βέβαια με να δούμε το πώς θα παρουσιαστούν τη νέα αγωνιστική σεζόν οι δύο σέρβικες ομάδες, καθώς είχαμε να δούμε αυτή τη συνύπαρξη των αιωνίων του Βελιγραδίου πάρα πολλά χρόνια. Με τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν, μια Παρτιζάν η οποία επιστρέφει έχοντας τον πάγκο της τον Ζέλικο Μπράτοβιτς, ένα πρόσωπο θρύλο για την Ευρωλίγκα, η οποία μάλιστα ανήγγειλε το πριν λίγες μέρες το χαρμόσυνο αυτό γεγονός, έχοντας τη φωτογραφία του στην σελίδα της Ευρωπαϊκής αυτής διοργάνωσης. Και έγραφε τα καλύτερα λόγια για την ομάδα της Παρτιζάν, η οποία αγωνίστηκε την σεζόν που μας πέρασε στο EuroCup, τη δεύτερη διοργάνωση που τελεί, όπως είπαμε, υπό την αιγίδα της Ευρωλίγκας. Μια διοργάνωση η οποία είχε βέβαια και ελληνικό ενδιαφέρον με τον Προμηθέα, ο οποίος ήταν σκιά του εαυτού του την φετινή σεζόν, δεν κατάφερε να κάνει κάτι αξιόλογο σε έναν μαραθώνιο 18 αγωνιστικών, τερμάτισε στις τελευταίες θέσεις. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα συμμετάσχει κανονικά και τη νέα σεζόν στο συγκεκριμένο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς έχει κλειστό συμβόλαιο με το EuroCup. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Βασίλης Μουράτος είναι ένα πρόσωπο που απασχολεί
αρκετά τους πατρινούς και όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τους τελικούς με την ομάδα της Λάρισας. Και μιας που λέμε για μπάσκετ, να πούμε και μια είδηση που έρχεται εδώ πέρα από την Νέα Σμύρνη, καθώς ο Πανιώνιος φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει την φετινή σεζόν που θα αρχίσει σε λίγο καιρό, καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Βεργίνη, έναν παίκτη ο οποίος και στο παρελθόν αγωνίστηκε τα ανέρυθρα και φυσικά θα συμμετάσχει με την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, εκεί όπου θα υπάρχει και η ιδιαίτερη ομάδα της Νέας Σμύρνης, ο Μίλωνας, κλήρωση του οποίου έγινε πριν από λίγες ημέρες για το νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Και να κλείσουμε το κομμάτι αυτό του μπάσκετ με κάποιες επιπλέον ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πορτοκαλί μπάλα. Να πούμε λοιπόν για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Είπαμε νωρίτερα για τον Δημήτρη Τιούδη. Είπαμε και για τον Μότλεϊ και για τον Σαγκίκ, ενώ ο Γιάν Βέσελη φαίνεται ότι απομακρύνεται από τις τάξεις της πρωταθλήτριας Τουρκίας, καθώς φήμες θέλουν να πηγαίνει στην Καταλωνία για να ενισχύσει την ομάδα της Μπαρτσελώνα. Μια Μπαρτσελώνα η οποία βέβαια κοιτάζει και τον Σατοράνσκι, ένα παίκτη ο οποίος απασχόλησε κάποια στιγμή και ελληνικές ομάδες. Το NBA να πούμε ότι βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 25 ετών ο Caleb Swanigan, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στους Portland Trail Blazers και τους Sacramento Kings. Από και πέρα ελεύθερος μένει ο Νικολά Μπατούμ από το συμβόλαιό του στους Los Angeles Clippers και μάλιστα υπάρχουν ενδιαφέρον από πολλές ομάδες για να αγωνιστεί εκεί πέρα. Επιπλέον να πούμε ότι η τέταρτη ομάδα που, ή μάλλον η τρίτη ομάδα που θα συμμετάσχει στο Basketball Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου πέραν των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι το Περιστέρι, αλλά και αυτό ανήκει στην κατηγορία που λέγαμε όσον αφορά τον φάκελο αδειοδότησης και κάποια οικονομικά που έχει από το παρελθόν πρέπει να τα λύσει. Διαβάζουμε επίσης ότι χωρίς NBAers και παίκτες από την EuroLeague θα αγωνιστεί η ομάδα της Ισπανίας στα παράθυρα για το παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, στη σύνθεση θα είναι ο Κίνον Κολόμ, ο παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν με την ομάδα της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από και πέρα, η Σερβία θα έχει στη διάθεσή της τον Μίλος Εόντοσιτς, τον Νεμάνια Μπιέλιτσα και τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς όσον αφορά τα παράθυρα. Η Μακάμπι Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον Όντετ Κάτα στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε και τον Πόηθρες, ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Μια Ζενίτ η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην VDB League και φυσικά ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μάνα Παπαδόπουλο ως τον γενικό διευθυντή της ρώσικης ομάδας. Ωστόσο, υπάρχει ερωτηματικό ό,τι αφορά την παραμονή ή όχι του Τσάβ Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία. Να πούμε ακόμα ότι ο PJ Tucker έκανε option out από το συμβολαιό του με τους Miami Heat και είναι επίσης free agent. Μάλιστα, η λίστα των free agent φέτος στο NBA όλο και μεγαλώνει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές μας. Στη Γαλλία, η Μονακό άντεξε στο τέλος και έκανε το 2-1 στους τελικούς κόντρα στην Villeurbanne με 83-80. Και έχει ακόμα άλλο ένα παιχνίδι προκειμένου να μάθουμε εάν θα κατακτήσει τον τίτλο η ομάδα από το Πριγκιπάτο. Thank you.
Και αφού είπαμε τα θέματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, πάμε σιγά σιγά να δούμε και κάποια άλλα θέματα, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα αθλήματα. Και ξεκινάμε από το τένις, εκεί όπου τον πρώτο προκριματικό γύρο του Wimbledon η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αυστραλέζα Πρισίλα Χον, γνωρίζοντας την ήττα με 1-2 σετ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, χαμόγελα υπάρχουν για την νίκη της Δέσποινας Παπαμιχαήλ επί της Γερμανίδας Εύα Λις με 2-1 σετ και πέρασε έτσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτά όσον αφορά το τένις. Από την άλλη, βέβαια, είχαμε τον αποκλεισμό των αδερφών Τσιτσιπά από το διπλό του τουρνουά της Μαγιόρκα. Κάτι το οποίο βέβαια φέρνει κάποια έτσι στεναχώρια στους φίλους του Στέφανου Τσιτσιπά. Με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ωστόσο, την ATP να προχωράει σε μια ιστορική κίνηση, αφού θα επιτρέπει από εδώ και στο εξής πιλωτικά το κοουτσάρισμα στις διοργανώσεις της και μάλιστα υπό προϋποθέσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στο δεύτερο μισό της σεζόν. Θυμίζουμε ότι σε αρκετά παιχνίδια του Στέφανο Τσιτσιπά υπήρχαν παράπονα από πλευράς αντιπάλων, καθώς ακούγανε τον πατέρα του Έλληνα τενίστα να του δίνει οδηγίες, κάτι το οποίο έφερνε εκνευρισμό στους αντιπάλους. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν θα ισχύει από εδώ και στο εξής. Να πούμε επιπλέον ότι ο Ραφαήλ Ναδάλ πάτησε χορτάρι στο Wimbledon και ήδη ετοιμάζεται να παίξει στο κορυφαίο τουρνουά που γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία. Ένας Ραφαήλ Ναδάλ, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα είχε πει ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα δει αν θα αγωνιστεί σε αυτό το τουρνουά λόγω τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Ενώ η Μαρία Σάκαρη ετοιμάζεται να μπει στη μάχη του τουρνουά του Eastbourne κοντρά στην Αγγελίνα Καλίνινα στο δεύτερο γύρο του συγκεκριμένου τουρνουά. Από το τένις να πάμε στο πόλο, εκεί όπου υπάρχει η διοργάνωση του 19ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, με τις εθνικές ομάδες πόλο να είναι έτοιμες για να πέσουν στην μάχη. Ήδη στην πρεμιέρα των γυναικών, η εθνική μας ομάδα διέλυσε με 28-1 την Ταϊλάνδη στον όμιλό της, ενώ σε περίπου μισή ώρα από τώρα η εθνική ομάδα των ανδρών ετοιμάζεται να δώσει τη δική της πρεμιέρα λίγο καιρό μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε, και ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στην Κροατία, ένα από τα φαβορί σε συγκεκριμένη σε δύο οργάνωσης. Αυτή θα είναι η συνολικά 15η συμμετοχή για την Γαλανόλευκη. Θυμίζω ότι το 1973 είχαμε καταταγή 12η, όπως και το 1978 αλλά και το 1982. Το 1986 βρεθήκαμε στην 10η θέση, το 1991 μία θέση παραπάνω στην 10η, το 1994 ήμασταν στην 7η θέση, το 1998 στην 8η, το 2001 στην 6η, το 2003 στην 4η θέση, το 2005 στο 3ο σκαλί του βάθρου και το χάλκινο μετάλλιο, το 2007 στην 6η θέση όπως και το 2013, το 2015 3η, 2017 τέταρτη και το 2019 ήμασταν στην 7η θέση. Συνολικά σε 107 αγώνες έχουμε 49 νίκες, 6 ισοπαλίες και 52 ήττες. Μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από τον Μάνο Ζερδεβά, τον Ντίνο Γέννη Δουνιά, τον Δημήτρη Σκουμπάκη, τον Στάθη Καλογερόπουλο, τον Γιάννη Φουντούλη, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον Γιώργο Δερβίση, τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη, τον Κώστα Γούβη, τον Κωνσταντίνο Κάκαρη, τον Δημήτρη Νικολαίδη, τον Άγγελο Βλαχόπουλο, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο,
και στον όμιλό της θα βρει πέραν της Χριβάτσκα, της Κροατίας δηλαδή, την Γερμανία αλλά και την Ιαπωνία, ένα σαφώς εύκολο όμιλο στον Ντέμπρετσεν. Το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου που είναι η εθνική μας είναι μετά το σημερινό παιχνίδι, το οποίο όπως είπα θα αρχίσει στις 8.30 απέναντι στην Κροατία. Η δεύτερη αγωνιστική θα είναι την Πέμπτη απέναντι στην Ιαπωνία, την ίδια πάντα ώρα στις 8.30, ενώ το Σάββατο θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία στις 7 η ώρα, την ίδια ώρα που θα κρίνεται και το εισιτήριο για τις ομάδες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Από και πέρα, η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Δευτέρα, 27 του μήνα. Και από το πόλο να πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ θα έχει νέο προπονητή, τον Μίλεν Κόνσκι, τον πρώην προπονητή του Φίνικα Σύρου, ενώ επέστρεψε στην ομάδα και ο Μπραν Βάντεντρις μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος αλλά και το League Cup. Ένας Βάντεντρις ο οποίος θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Δικεφάλου, όπως έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας της συμπρωτεύουσας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, και ίσως θα έχουμε και κάποιον καλεσμένο, έτσι ώστε να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στην παρουσίαση της εκπομπής, σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και το κεφάλι ψηλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ.